Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι αγρότες, καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στην Διεθνή Αγροτική Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν καλύτερες ή διαφορετική από όλες, γιατί έχει δώσει ένα εντελώς διαφορετικό στίγμα. Η τεχνολογική εξέλιξη πλέον βρίσκεται εδώ, μέσα στην Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν όχι μόνο τα τεχνολογικά επιτεύγματα, αλλά μία σειρά από διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες η καθεμία από τη δική της πλευρά δίνει το δικό της το στίγμα. Από τα λοιπάσματα, από τα σφόρια, από τις τράπεζες, από ανθρώπους του επιχειρήν, από ανθρώπους του αγροτικού κόσμου, από ανθρώπους οι οποίοι ο καθένας έχει κάτι να παρουσιάσει, σίγουρα την διαφοροποιεί, την κάνει καλύτερη. Και το έχει ανάγκη αυτό ο αγροτικός κόσμος, γιατί έχει ανάγκη από την πληροφόρηση. Η πληροφόρηση πλέον έρχεται. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τεχνολογία και για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως λένε στην Ιταλία 4.0, που σημαίνει αυτό το πράγμα ότι οι νέοι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν μέσα σε αυτόν τον χώρο όλες τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία πλέον θα μιλάμε για γεωργία ακριβίας, θα μιλάμε πλέον για άλλη αντιμετώπιση και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο πιστεύουμε ότι έχει διαφοροποιηθεί αυτή τη φορά είναι η νοοτροπία. Είναι το σημαντικότερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αλλάξει ο αγρότης, η νοοτροπία. Βαδίζοντας με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, σίγουρα πολλά πράγματα θα δρομολογηθούν. Πάμε να γνωρίσουμε την έκθεση, να γνωρίσουμε, να τους ακούσουμε τους ανθρώπους και ο καθένας από τη δική του σκοπιά να δούμε τι έχει να μας πει. Για ακόμη μια φορά, αγαπητοί μου φίλοι, η Διεθνής Αγροτική Έκθεση δίνει το δικό της στίγμα με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η φετινή χρονιά είναι διαφορετική και λένε οι φίλοι επισκέπτες ότι είναι και καλύτερη. Αυτό θα συνηγορίζει και ο αγαπητός φίλος ο Θανάσης Κοϊμτζής, ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία στον αγροτικό χώρο και σίγουρα η γνώμη του και η άποψη βαρύνει όσον αφορά την έκθεση, αλλά και όσον αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκει μια εντελώς διαφορετική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αγαπητέ Θανάση, χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω για ακόμη μια φορά. Πάντα στις επάλξεις, δίνεις και εσύ με τη δική σου παρουσία μια εντελώς διαφορετική οντότητα και ταυτότητα. Ξέρεις πολύ καλά τον αγροτικό χώρο και τι προέρχεσαι από αυτόν. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε για μια τεχνολογία η οποία ήρθε στην έκθεση και δίνεις στον αγρότη, τι λέω εγώ, να κάνει τις επιλογές του, όποιες και είναι αυτές. Θα ήθελα λίγο τη δική σου γνώμη και άποψη όσον αφορά αυτό που γίνεται αυτό το τετραήμερο στη Θεσσαλονίκη. Οι εκθέσεις είναι ένα σημαντικό πράγμα, οι εμπορικές εκθέσεις είναι ένα σημαντικό πράγμα. Μαζεύεται όλος ο κλάδος, ο εμπορικός, ο παραγωγικός, ανταλλάσσουν απόψεις, εκθέτουν τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα με απότερο σκοπό να γίνουμε όλοι πιο ανταγωνιστικοί. Εμείς, σαν φαίνεται σε αυτή την έκθεση, στην Αγρότικα του 2020, παρουσιάζουμε το μεγαλύτερο ελκυστήρα που έχει έρθει για την ελληνική γη, το FEND, τον 1050, είναι ένας ελκυστήρας με 507 άλογα. Είναι ένα επίτευγμα της FEND που αγκαλιάστηκε σε όλες τις αγορές και αυτό δείχνει ότι και η ελληνική γεωργία, ο ελληνικός πρωτογενής τομέας είναι στην πρώτη γραμμή. Κυνηγάει την ανταγωνιστικότητα, κυνηγάει στο να μείνει στην ευρωπαϊκή καρδιά και να είναι μέσα στον πυρήνα. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω κάτι για αυτό που είπες προηγουμένως, ότι το FEND σήμερα είναι το μεγαλύτερο μηχάνημα που ήρθε στην ελληνική γη, να το πούμε έτσι απλά. Και με ρώτησε κάποιος φίλος. Το FEND 1050. Το 1050. Με ρώτησε κάποιος φίλος, μα ένα τόσο μεγάλο μηχάνημα το παίρνει ο αγρότης. Και για μια στιγμή το κοίταξε και το είπα αφελέστα. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι απαραίτητο να το πάρει ένας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για αγροσυνέργεια, μιλάμε για συνεργασίες, για κάποιες ειδικές περιοχές της Ελλάδας, όπου εκεί καλώς ή καλώς χρειάζεται ένα μηχάνημα και αν συγκεντρωθούν 6-7 αγρότες και κάνουν διαχείριση αρκετών στριμμάτων, βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητο να πάει στον κάθε αγρότη που έχει 100 ή να μιλάμε με νούμερα ή 200 στρέμματα. Δεν είναι εφικτό. Υπάρχουν άλλα μηχανήματα. Αλλά για την προκειμένη περίπτωση, μια πάρα πολύ ενέργεια που έγινε στην περιοχή των Γρεβενών, μαζευτήκαν κάποιοι αγρότες, είπαν: παιδιά, θα κάνω μια συνέργεια και χρειαζόμαστε ένα μηχάνημα. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και νέες αγρότησες υπάρχουν. Και καλά είναι να χρησιμοποιηθούν από αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά στρέμματα. Ή με τα λιγότερα μπορούν να αρκεστούν σε μικρότερες υποδυνάμεις. Είναι και αυτές σημαντικές. Να πάνε το πρωτογενή μας τομέα από ένα στάδιο στο άλλο, να το βελτιώσουν. Μέσα σε αυτή τη βελτίωση αποσκοπούμε οικονομία, αποσκοπούμε οικονομία στα καύσιμα, οικονομία στα παρελκόμενα, στους κινητήρες. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο πολλές δουλειές με λιγότερα έξοδα. Αυτό ακριβώς πράγμα κάνει και το 1050. Η FEND όταν ξεκίνησε, είναι ενδιαφέροντα όλη η ιστορία
όταν ακούμε από τη ΦΕΝΤ πώς ξεκίνησε να βγάλει αυτόν τον ελκυστήρα των 507 ύπων, ένας ελκυστήρας που αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι της μηχανικής γεωργίας, ξεκίνησε και μάλιστα όταν πήρε όλα τα πολυτεχνία για να δείξει τι ακριβώς μπορεί να κάνει και ποιες είναι οι αντιδράσεις, τα περισσότερα, εάν όχι όλα, από ότι όταν μας το κάνουν παρουσίαση στο εργοστάσιο, ήταν συγκρατημένα και μερικά αισιόδοξα ότι μπορεί να γίνει ένα τροχοφόρο μηχάνημα με αυτούς τους ύπους. Τελικά αποδείχθηκε ότι η ΦΕΝΤ το κατάφερε για άλλη μια φορά. Η ΦΕΝΤ μπόρεσε και έκανε ένα τροχοφόρο ελκυστήρα, γιατί οι ελπιστριοφόροι υπάρχουν ήδη, ναι, σε αυτό το κομμάτι και είναι λίγο διαφορετικό και στην Ελλάδα υπάρχουν. Ο τροχοφόρος όμως είναι διαφορετικός, γιατί μπορεί να κάνει πολύ περισσότερες δουλειές. Πλέον ο ελκυστήρας δεν είναι ένα σύστημα, είναι ένα οικοσύστημα και όταν μεγαλώνει επιτυχάνει πάρα πολλά πράγματα. Επιτυχάνει καλή ώρα, όπως και αυτό που είπε ο Θοδωρή, ότι μπορεί να κάνουν μια ομάδα που τα σχέδια βελτίωσης γι' αυτό δίνουν, δηλαδή τον αγρότη σιγά σιγά θέλουν να το δουν ως επιχειρηματία, είναι επιχειρηματίας, κινεί αρκετά μεγάλους αριθμούς και τζίρους. Είναι από τα σημαντικά κομμάτια της ελληνικής οικονομίας, μια οικονομία που έχει κολλήσει και είναι σημαντικό για να μπορέσει η γεωργία να πάει σε ένα επόμενο στάδιο. Αυτός που θα την πάει στο επόμενο στάδιο θα είναι ο αγρότης, οπότε όπως είναι για μια βιοτεχνία τα μηχανήματά της, η τόρνη της, τα εργαλεία που αυτό είναι που τη χαρακτηρίζουν, έτσι και για έναν αγρότη τα μηχανήματα αυτά είναι αυτό που το χαρακτηρίζουν. Σίγουρα τα μεγάλα μηχανήματα είναι αυτά που επικρατούν σε όλες τις τάξεις, λιγοστεύουν, ο αγρότης είναι αντιμέτωπος με τον καιρό, ο αγρότης πιέζεται, πρέπει να βγάλει μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα να φέρει τους αριθμούς και να κάνει αυτά που πρέπει ώστε να είναι ανταγωνιστικός. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια τα μηχανήματα μεγαλώνουν συνεχώς. Η ΦΕΝΤ είναι πρωτοπόρη σε αυτό το πράγμα και το αποδεικνύει και με το 1050. Πιστεύω ότι φέτος, την προηγούμενη εβδομάδα, συμπληρώσαμε 2 χρόνια από την παρουσία μας σαν αντιπρόσωποι της ΦΕΝΤ και καλύψαμε ένα κενό που υπήρχε για μια τετραετία χωρίς τη ΦΕΝΤ στην ελληνική αγορά, αλλά και για ένα μεγάλο διάστημα με την αντιπροσωπεία της ΦΕΝΤ να είναι κατευθείαν και να μην είναι μέσω Γερμανίας, όπως ήταν με την προηγούμενη αντιπροσώπευση. Εκεί πέρα βλέπουμε, υπάρχει άμεση ανταπόκριση, βλέπουμε τις ανάγκες στις υπηρεσίες, στο σέρβις και κάνουμε το μηχάνημα να είναι πιο προσιτό, κάτι που δεν ήταν στο παρελθόν. Εγώ θα κρατήσω λίγο αυτό που είπες προηγουμένως, είναι ένα οικοσύστημα. Αυτή τη λέξη την άκουσα πιθανόν, δεν ξέρω αν έτυχε να είμαστε μαζί και το διάστημα στην Ιταλία. Όπου πήγα και εκεί στην Περούγια, έγινε μια παρουσίαση διαφόρων αγροτικών μηχανημάτων, μεταξύ αυτών ήταν το 1950. Και με εντυπωσίασε στην αρχή. Οπότε μίλησα με τους Ιταλούς, τους φίλους εκεί πέρα και τους είπα: παιδιά, έτσι αφελέστατα, αυτό είναι ένα μεγάλο μηχάνημα. Τι κάνει, έτσι πολύ απλά. Και μου λέει ένας Ιταλός: κοίταξε, είναι από μόνο το ένα οικοσύστημα. Και μου εξήγησε ακριβώς αυτό που μου έλεγε εσύ προηγουμένως. Δηλαδή, δεν είναι όλα τα μηχανήματα για όλους, δεν είναι όλα ίδια. Ανάλογα το καθένα από το μεγαλύτερο μέχρι το πιο μικρό, είναι αναγκαίο και απαραίτητο για να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Δεν μπορεί ένα τέτοιο μηχάνημα να είναι αμπελουργικό. Όπως ένα αμπελουργικό δεν μπορεί να είναι ένα τέτοιο μηχάνημα. Άρα λοιπόν, εξετάζουμε τις ανάγκες μας, βλέπουμε τι χρειαζόμαστε και αντίστοιχα πράττουμε. Σε αυτό απαντάω σε μια ερώτηση ενός φίλου που σήμερα το πρωί το και του είχε έλεγε: μα ένα τεράστιο μηχάνημα. Και πολύ του είπα: οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων ήταν για ένα τέτοιο μηχάνημα. Διαφορετικά θα είχαν στραφεί σε μια άλλη επιλογή. Άρα λοιπόν το καθένα παίζει το δικό του ρόλο. Διαφορετικά οι κατασκευαστές με τα χρόνια εμπειρίας δεν θα κατασκεύαζαν ένα τέτοιο μηχάνημα. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνω αν δεν υπήρχε ανάγκη. Σωστά. Η ανάγκη κάνει τη δημιουργία. Σωστά. Οι κατασκευαστές αυτό που κάνουν βλέπουν όλες τις αγορές. Βλέπουν όλες τις αγορές. Σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την κράτεια και προσπαθούν να προσφέρουν προϊόντα που θα κάνουν τους παραγωγούς πιο ανταγωνιστικούς. Και το κάνουν. Αυτό βλέπουμε όπως και στη γειτονιά μας, είτε στη Βουλγαρία, στη Μολδαβία, σε οικονομίες που είναι είτε πιο μικρές είτε πιο στενές. Η επιλογή ενός κορυφαίου μηχανήματος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή για να γίνεις πιο ανταγωνιστικός, για να βγάλεις προϊόντα που θα μπορείς να τα προσφέρεις στην αγορά σε καλύτερη τιμή. Ούτως ή άλλως το μηχάνημα ΦΕΝΤ είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει χτιστεί για να αντιμετωπίσει το κόστος ανά ώρα. Είναι ένα μηχάνημα που δεν
ξεκινάς να πουλήσεις ύπους, προσπαθείς να καταλάβεις γιατί ακριβώς το θέλει ο παραγωγός και από εκεί πηγαίνεις μετά στους ύπους. Σκοπός μας είναι να είναι ανταγωνιστικό. Ένα μηχάνημα έχει δύο κόστη. Ένα είναι η αγορά και το άλλο είναι η χρήση και η λειτουργία. Η αγορά, όταν έχει τεχνολογία, όταν έχει μέσα ποιότητα, προϊόντα τα οποία θα βγάλουν οικονομία στα καύσιμα, όταν έχει την τεχνολογία που θα σου βγάλει οικονομία στα καύσιμα, και όταν είναι χτισμένο με προϊόντα που δεν θα σου βγάλουν βλάβες, αυτό έχει ένα κόστος. Το κόστος όμως αυτό μετά ρίχνει τη λειτουργία και την κάνει πάρα πολύ ανταγωνιστική. Γι' αυτό ακριβώς, ειδικά στις μεγάλες κατηγορίες από 160 άλογα και πάνω, στην κεντρική Ευρώπη, φαίνεται κατέχει το μεγάλο ποσοστό του 50%. Αγαπητέ Θανάση, δεν θέλω άλλο να πάρω τον χρόνο σου. Ξέρω η σημερινή μέρα είναι δύσκολη. Χρειάζονται και όλοι οι φίλοι, αλλά κάποια δεδομένη στιγμή θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ξαναξεκινήσουμε ένα διάλογο, όχι για αγροτικά μηχανήματα, αλλά για αγροτικό επιχειρήν. Επειδή είσαι και σε αυτό το τομέα, είσαι επιμελητήρια, έχεις μια τεράστια εμπειρία στο επιχειρήν. Λίγο να ανοίξουμε ένα διάλογο, αν σήμερα ο Έλληνας αγρότης θα μπορούσε να είναι και να είσαι, όχι μόνο τη λέξη επιχειρηματίας, αλλά αν κατά συνείδηση και κατά σκέψη θα μπορούσε, δηλαδή να σκέφτεται επιχειρηματικά. Γιατί... Ο Έλληνας αγρότης δεν έχει την επιλογή να μην είναι επιχειρηματίας. Ο Έλληνας αγρότης μπορεί και επιβιώνει όλα αυτά τα χρόνια σε δύσκολες συνθήκες, όπως και ο επιχειρηματίας. Όχι μόνο για τα δεκαετή χρόνια της κρίσης, αλλά και πιο μπροστά. Βλέπουμε ότι έχουμε πολλές αγκυλώσεις νομοθετικές, έχουμε πράγματα που... Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και... Και παρόλα αυτά προχωράμε, πηγαίνουμε μπροστά. Πόσο άλλωστε τώρα που μπαίνουμε σε μια ψηφιακή οικονομία, που πολλά από αυτά τα πράγματα θα τα απλοποιήσει. Εκεί πέρα ο Έλληνας αγρότης πρέπει να είναι ο Έλληνας αγρότης επιχειρηματίας έτοιμος, γρήγορος και ανταγωνιστικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για τις συμβουλές. Είσαι πάντα ένας καλός φίλος. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσω εσάς όλων παρέχεται μια γνώση στον αγροτικό κόσμο. Αποκτά εμπειρία με την έννοια ακούει, βλέπει, αποφασίζει, δυστυχώς, και επιλέγει τι θα κάνει. Δυστυχώς θα κλείσω ότι η χώρα μας είναι πολύ φτωχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία να αντιμετωπίζουν την τεχνολογία, τη γεωργική τεχνολογία. Είναι πάρα πολύ λίγα, σχεδόν μεδαμινά, και η τεχνογνωσία παρέχεται μέσω των εταιριών. Αυτό δεν είναι σωστό, για πολλούς λόγους. Η τεχνογνωσία πρέπει να παρέχεται μέσω των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όχι των εταιριών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά και καλή πορεία. Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μου φίλοι, ότι η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τα 5 τελευταία χρόνια, εξελίσσεται σε πολλούς και γρήγορους ρυθμούς σε όλα τις των μεγαλείων, και σε παρελκόμενα αλλά και σε αγροτικούς ελκυστήρες ή τρακτέρ, όπως λένε οι αγρότες. Πολλές φορές όμως δεν καταφέρουμε να την ακολουθήσουμε και θα πρέπει, πιστεύω, ασκέτως πάλι το τι πιστεύω, θα πρέπει να έχουμε αγρότες πλέον ειδικευμένους και εξειδικευμένους σε ό,τι αφορά σε όλη αυτή την τεχνολογία η οποία μας περιβάλλει. Ο Άρης ο Ναούμ θα μπορούσε να μας πει 1000 δυο πράγματα, αλλά δεν θέλω να επεκταθούμε σε κάποιους γεωργικούς ελκυστήρες, πόσους ύπους έχουν, τι τεχνολογία έχουν ή στα παρελκόμενα. Θα ήθελα καταρχήν να μιλήσουμε λίγα πράγματα για την εισβολή αυτής της τεχνολογίας, αγαπητέ Άρη, ή την ακολουθείς, και θέλω να μας πεις τη γνώμη σου και την άποψή σου. Ο αγροτικός κόσμος, όπως έλεγα προηγουμένως, θα ανεβεί σε έναν ελκυστήρα, αλλά αντιμετωπίζει μια τεχνολογία μελλοντική. Κοιτάζει πίσω, το βλέπει ένα παρελκόμενο το οποίο για να συνδεθεί μαζί του θα πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα μπροστά, είτε στο καντράντι, είτε στο κομπιούτερ. Άρα λοιπόν αυτά είναι αλληλένδετα. Πιστεύεις ότι οι αγρότες μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα ή χρειάζεται ακόμα πολύ πολύ εξειδίκευση? Οι αγρότες, καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή. Οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι μάλλον αγρότες και διεθνώς, έχουν ανεβεί τόσο πολύ απαιτήσεις τους και στην ποιότητα εργασίας, αλλά και στην ταχύτητα, στην οικονομία πετρελαίου που χρειάζονται, ειδικά στην Ελλάδα, που το πετρέλαιο είναι... Άρα μιλάμε αυτό που λένε όλοι, μείωση κόστος παραγωγής, το να έχουμε λιγότερο πετρέλαιο είναι ένα πλεονέκτημα. Ναι, χωρίς όμως να υπολείπει την ποιότητα. Η Fendt, μια που μιλάμε για τη μάρκα στην οποία εργάζομαι, προσπαθεί και συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία, την καινοτομία στα συστήματα κατεύθυνσης, διεύθυνσης και εργασίας του τρακτέρ με πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Αυτό το πιτυχάνει προφανώς με τα συστήματα που χρησιμοποιεί του κυβωτίου ταχυτήτων Βάριο, το οποίο από το 2009 το φοράει σε όλα τις πλέον τα μηχανήματα και στα διαδροκομικά από το 2009. Μια και τεχνολογία η οποία μέχρι και το 2019 δεν υπήρχε σε άλλα τρακτέρ διαδροκομικά.
το οποίο επιτυχάνει ακρίβεια στην λειτουργία και έναν αυτοματισμό, μια ευκολία στον χειριστή να πετύχει πράγματα τα οποία με απλά πατήγματα κουμπιού του λευγέ του joystick του χειριστή μπορεί να επιτυχάνει πράγματα τα οποία σε παλιότερες εποχές χρειαζόταν να κάνει πολύ περισσότερες κινήσεις. Άρα τι επιτυχάνουμε? Επιτυχάνουμε ταχύτητα, ακρίβεια, χαμηλή κατανάλωση και όλα αυτά με ζωή, με ευκολία μας στη ζωή του χειριστή, άνεση χειριστή. Και πολλά ακόμα πράγματα τα οποία άμα αρχίσουμε να μιλάμε... Εντάξει, με την τεχνολογία του σήμερα δεν τελειώνει, αλλά είπαμε δύο είναι βασικά πράγματα. Ένα είναι το πετρέλαιο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και το άλλο είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δηλαδή η τεχνολογία σήμερα δίνει τη δυνατότητα σήμερα μέσω αυτών των σύγχρονων μηχανημάτων να μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος. Μα ούτως ή άλλως είναι τόσο αυστηροί οι διεθνείς κανονισμοί για τις κατηγορίες ρήπων των καυσαέριων, που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι καταλύτες, κάποια φίλτρα μικροσωματιδίων, αζότου κτλ. Για να μπορεί να έχει χαμηλούς ρήπους στην ατμόσφαιρα, στην εκπομπή δηλαδή, ρήπων. Αυτό είναι μονόδρομος από την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια μάλλον θα έλεγα, έτσι, κοινότητα. Αυτό τον αγρότη, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν τον αφορά τόσο άμεσα. Δηλαδή είναι ανθρώπινο, δεν είναι θέμα αγρότη η φυσιοτοποίηση του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά είναι θέμα της υπόθεση όλων μας. Ναι, το αγρότη, αυτό λέω. Θέλω να πω, δεν αφορά τον αγρότη ή όταν αθανεύει στο τρακτέρ, δεν νομίζω ότι την ώρα εκείνη που δουλεύει λέει πόσα άραγε καυσαέρια εκπέμπω. Αυτό όμως επιτυχάνεται. Είναι και δικό του μέλημα. Ναι, θα σκέφτονται άλλοι για αυτόν. Άλλα πράγματα νομίζω πιο πολύ το ότι προκύπτει μέσα από κάποιες τεχνολογίες και η μικρή εκπομπή ρήπων είναι ένα πρόσθετο καλό, ας πούμε, στην τεχνολογία, έτσι. Αυτό που σίγουρα επιτυχάνεται με τα μηχανήματα τα συγκεκριμένα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι μπορείς να κάνεις πολλές δουλειές με ακρίβεια, με ταχύτητα και με άνεση χειριστή, του ψηδιάζεται λόγω του βάριου και με πολύ μηχανήματα κατανάλωση. Είναι πολύ μηχανήματα, δηλαδή, και αν τώρα βέβαια η κάμερα δεν μπορεί να δείξει κάτι ακίνητο να καταλάβεις, αυτοί που όμως που το έχουν τα FEND, έτσι, αυτοί ίσως ήταν πιο να μιλήσουν από μένα, αυτοί πραγματικά που τα δουλεύουν, τα μηχανήματα τα FEND. Έχουν να... εικόνα και άποψη αυτό, λέει. Σίγουρα, πολύ καλύτερα από μένα που τα πουλάω. Όσον αφορά τώρα την FEND, σαν FEND, αν θέλετε να μιλήσουμε κάτι παραπάνω για τα μηχανήματα, να επεκταθούμε σε κάποια πράγματα, σε κάποια γκάμα κτλ. Ναι, θα ήθελα ενδιαφέρον μου λίγο να δούμε την γκάμα της. Ξεκινάει από τα δενδροκομικά, έτσι δεν είναι? Μηχανήματα τα οποία είναι για αμπέλια, για δεντρώδεις καλλιέργειες. Ναι, είναι αμπελουργικά, μικρά, δενδροκομικά, χαμηλά, παλμέτες, ελεύθερα, σκεπαστά, τα πάντα. Δηλαδή έχει μια γκάμα πλέον από 72 άλογα ως 520 το μεγάλο εξωχώραφο το 1050 που έχουμε και εδώ στην έκθεση. Πλέον η FEND επεκτείνεται και εκτός υλικού ελκυστήρα με χορτοδετικές πρέσες μεταβλητού και σταθερού θαλάμου, με χορτοκοπτικά, με κομπίνες σε θεριζόνιστικές, ενσυρωτικά, βαγόνια ενσυρώματος, τηλεσκοπικό. Είναι μια πλήρη γκάμα πλέον. Δηλαδή ναι, είναι μια, αν όχι μοναδική, από τις πολύ λίγες εταιρείες που έχει όλη σχεδόν την γκάμα των υλικών μηχανημάτων. Σαν FEND και σαν QMG υπάρχουν και άλλα φυσικά παρελκόμενα, αλλά τώρα επειδή μιλούσαμε για τη FEND, έχει μια πλήρη γκάμα. Έχει μια ταυτότητα εδώ και πολλά χρόνια σαν εταιρεία στο ευρωπαϊκό στερέωμα και στο αγροτικό στερέωμα, να το πούμε έτσι. Έχει συμβάλει και αυτή σημαντικά ουσιαστικά στην εξέλιξη, στην αγροτική εξέλιξη, εκμηχάνιση. Και... εμείς αυτό που θέλουμε, μια που το αναφέρετε, μου δίνει το βήμα να το πω, αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν QMG την αξία στο μηχάνημα αυτό που θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν την είχε όσο θα έπρεπε. Και όταν λέω την αξία, δεν εννοώ τόσο σε πωλήσεις όσο το να το στηρίξουμε και να το βελτιώσουμε και μαζί με τους πελάτες, να προσπαθήσουμε να το φέρουμε στη θέση που της αξίζει, τη θέση που έχει στην κεντρική Ευρώπη και λίγο πιο σε εμάς, ακόμη και στα Βαλκάνια, πρέπει να την κάνουμε και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι δικό μας μέλημα, να τη φέρουμε στη θέση που της αξίζει. Άρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια δεδομένη στιγμή θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε κάποιους ελκυστήρες, να τους ανοίξουμε, να μπούμε στην καρδιά τους και να δούμε τα μικρά τεχνολογικά επιτεύγματα. Γιατί θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο οι αγρότες να δουν ότι κάτω από ένα καπό κρύβεται ένας κινητήρας. Με αυτά που λέγαμε τα χαρακτηριστικά και οι λίγο περιβαλλοντικές διαστάσεις, άνεση στο χειριστή, ξεκούρα στη δουλειά. Κάποτε κατέβαινες από ένα τρακτέρ και πουνούσαν πλάτες, χέρια, τα πάντα. Τώρα κατεβαίνεις, που λέει ένας φίλος, με τη γραβάτα
και συνεχίζει και κάνει και άλλες δουλειές. Είναι αυτό που σας είπα για την άνεση χειριστή. Είναι αυτό ακριβώς, ότι ειδικά ο επαγγελματίας αγρότης, ο οποίος έχει και ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές, ακόμα παραπάνω και δουλεύει αρκετές ώρες πάνω σε αυτό, πρέπει να βελτιώσει, να κοιτάξει πώς θα βελτιώσει πέραν της ποιότητας εργασίας και την άνεση του χειριστή, την άνεση της ζωής του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κοστολογείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εσείς. Με τον Χρήστο τον Τεστέμπαση, αγαπητοί μου φίλοι, θα κάνουμε μια μικρή συζήτηση και θα μιλήσουμε γιατί, όσο και ας φαίνεται περίεργο, για ανταλλακτικά. Αλλά πριν όμως μιλήσουμε για ανταλλακτικά, θα μιλήσουμε για συντήρηση μηχανήματος, αγαπητέ Χρήστο, έτσι δεν είναι? Γιατί αν δεν συντηρηθεί καλά ένα μηχάνημα, θα πρέπει να μπουν ανταλλακτικά. Αλλά για να μην φτάσουμε σε ανταλλακτικά, κάποιες φορές πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Μέσα από την εμπειρία σου και τη γνώση, τι θα πρέπει να κάνουμε καταρχήν? Τα σημαντικά τα ανταλλακτικά είναι τα αναλώσιμα που χρειάζονται για να είναι το μηχάνημα σε άριστη κατάσταση να δουλεύει, όπως είναι τα φύτρα, τα λάδια, διάφορα εξαρτήματα που χρειάζονται, ότι είναι το σέρβις, για να μην έχει προβλήματα πιο ακριβά και πιο γρήγορα. Εσύ πιστεύεις ότι ένα μηχάνημα, τα βασικά ανταλλακτικά ποια είναι? Είναι τα φίλτρα, είναι πέρα από τα λάδια, ναι, κάποια εξαρτήματα του κινητήρα μέσα που χρειάζονται έλεγχο και αλλαγή. Για τρακτέρ είναι διαφορετικά, για κουμπίνα έχει μάντες, έχει μέρη μαχαιριού, έχει άλλα πράγματα η κουμπίνα και άλλα το τρακτέρ. Αλλά πάνω κάτω αυτά είναι τα πιο σημαντικά, να αλλάζονται συνέχεια και στην ώρα τους. Από τη δεδομένη στιγμή που κάποιος έχει τους αγροτικούς ελκυστήρες της ΦΕΝΤ και δει το ΚΟΕΜΓΙ, της εταιρείας ΚΟΕΜΓΙ, βρίσκονται εύκολα ανταλλακτικά? Δηλαδή αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα από τη μία πλευρά, ναι, μεν είναι καλά, είναι εύχριστα, δίνουν δυνατότητα, αλλά τι γίνεται? Βρίσκομαι εύκολα, γιατί όπως και να το κάνουμε, παθαίνει κάποιες ζημιές ένα μηχάνημα. Δεν πάβει να είναι το καλύτερο μηχάνημα στην αγορά, που έχει λιγότερες βλάβες από όλες, αλλά πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να υποστηρίξει τον πελάτη, να έχει όλα τα ανταλλακτικά ανά πάσα στιγμή, αν κάτι γίνει κάτι έκτατο. Και η εταιρεία ΚΟΕΜΓΙ έχει τα πάντα ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλει ο χειριστής να βρει ένα ανταλλακτικό, το έχουμε άμεσα διαθέσιμο. Και αν δεν το έχουμε, το παραγγέλνουμε και έχετε αμέσως την άλλη μέρα, είναι εδώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Forage harvesting is a futures business. For best results, you need reliable, powerful technology. The Fendt Twister Tedder is your reliable partner. On the road and on the field. With the Fendt Twister, your journey is always safe. And with the easy fold-out system, you're always ready to start work. Even with large working widths, the Fendt Twister handles your green forage with care while working intensively and with precision. This ensures uniform withering, the key to the highest quality forage. Stability, flexibility, durability. We only install the best tines that pass a test cycle of at least 200,000 impacts without damage. No need to switch off the PTO on the headland. Transmission shafts are protected if the arms are inadvertently folded in with the PTO running. The lifting process is extremely smooth and safe, even on the hillside. Perfect results even at the field edge. Quickly and easily adjust the working depth of all rotors and react to changing working conditions. You can also adjust the scattering angle of each rotor unit to three different positions and adapt perfectly to changing forage volumes.